Να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, για να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια μαγευτική ημέρα από άποψη λευκού τοπίου. Είναι απολαυστικό να βλέπεις το χιόνι, ακόμα και μέσα στην πόλη, όπως για παράδειγμα συνέβη στο Ηράκλειο. Πολύ σπάνια συναντά κανείς αυτές τις εικόνες. Μια λοιπόν απολαυστική συνθήκη, όπου φυσικά δεν υπήρξαν προβλήματα. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάδα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είναι ευχάριστο πραγματικά το γεγονός ότι ενώ προγνωστικά δεν μπορούσαμε να το δούμε αυτό, σήμερα ήταν μια πρόβα, μια γενική πρόβα του καιρού και έχουμε πει ότι ο καιρός πάντα είναι τόσο καλός που προειδοποιεί για αυτά που έρχονται, γιατί αν θυμόσαστε έχουμε προειδεάσει ότι δεν είναι αυτό το πρώτο κύμα που μας ανησυχεί, είναι το δεύτερο κύμα, αυτό που έρχεται δηλαδή. Και όταν το πρώτο κύμα στην πρόβα έδωσε αυτά τα φαινόμενα, νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε τι μας περιμένει στο δεύτερο. Η χιονόπτωση, ιδιαίτερα στις πολύ χαμηλές ζώνες, δηλαδή παιδινές ζώνες και ιδιαίτερα στις πόλεις, κυρίως βέβαια για τα βόρεια, ήταν μια έκπληξη. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το επιβεβαιώσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μπορούσατε να το επιβεβαιώσετε στο μέγεθός του, ως έκταση, ως φαινόμενο? Και καν στην εμφάνισή του. Δηλαδή ήταν τα στοιχεία τέτοια τα οποία θα λέγαμε δεν μπορούσαν να το δικαιολογήσουν. Παρ' όλα αυτά, η ατμόσφαιρα πολλές φορές είναι απρόβλεπτη και το χέρι του Θεού αντιλαμβάνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι θέλουμε εμείς να δούμε στα προγνωστικά μοντέλα. Μας έστειλε όμως η φύση, επαναλαμβάνω το μήνυμα, έρχονται χειρότερα. Το δεύτερο κύμα πραγματικά είναι το κύμα της έντασης. Είναι το κύμα αυτό το οποίο, αν και φαίνεται ότι εστιάζει σε κάποιες περιοχές, και αυτό το βλέπουμε ότι γενικότερα εστιάζεται η κακοκαιρία στην Εύβοια, στην Αιτωλοκαρνανία, στην Ανατολική Θεσσαλία, Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου. Αυτά πραγματικά θα πληγούν στον μεγαλύτερο βαθμό τους. Δοκιμάστηκαν και αυτά. Είδα, ας πούμε, το χιόνι να φτάνει στη θάλασσα, σε κάποια νησιά κτλ. Φανταστείτε τι θα δούμε στο κύμα που ξεκινάει από αύριο, που το χιόνι πραγματικά θα είναι και πολύ σε ποσότητα, μεγαλύτερη ένταση δηλαδή, η χιονόπτωση, καθότι η μάζα είναι πολύ πιο ψυχρή. Αυτή λοιπόν είναι που η ίδια μάζα σταδιακά θα κατέλθει και στις δικές μας περιοχές. Από ό,τι φαίνεται το Ηράκλειο ως επιτοπλίστων του επιφυλάσσει μάλλον την έκπληξη στο τέλειωμα, δηλαδή την Τρίτη το απόγευμα προς το βράδυ, εκεί φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια ποσότητα, γιατί πριν μπορεί να υπάρξουν χιονονυφάδες, μπορεί να υπάρξει το χιόνι αυτό που είδατε και τώρα, αλλά την έκπληξη μάλλον θα την κάνει το βράδυ της Τρίτης, ξημερώματα Τετάρτης, όπου εκεί το σύστημα επικεντρώνεται κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, γιατί η Δυτική θα αρχίσει να υποτονεί. Θα έχει περάσει αρχίζει το δηλαδή ζόρι. Η σταδιακή εκτόνωση των φαινομένων από την Τετάρτη πια. Από την Τετάρτη, ναι, θα υπάρξει σταδιακή εκτόνωση, όπου μέχρι και το πρωί θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι ζώνες χιονόπτωσης θα είναι αρκετά χαμηλές, δηλαδή κατεβαίνουμε τα 400 μέτρα. Και αυτό σημαίνει ότι μια χιονόπτωση, όπως το είδαμε και σήμερα, εμφανίζεται και σε παράκτιες πόλεις, ζώνες δηλαδή. Και όσο θα περνάει ο χρόνος, αυτό σημαίνει ότι αυτή η χιονόπτωση θα μετατρέπεται σε χιονόστρωση. Κάτι το οποίο αρχίζει να προβληματίζει.